Γεια σας, συγκεκριμένα ο Κώστας εδώ. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ένα unboxing από Κίνα, από AliExpress. Είναι το τέταρτο λογικά unboxing της σειράς που θα δείτε και ίσως να είναι και από τα πιο ωραία, γιατί αυτό όντως έκατσα, πήρα το χρόνο μου, απήρα πράγματα που με ενδιέφεραν σε σχέση με το τι είδατε, εκτός από το Fender που ήταν, εντάξει, ό,τι καλύτερο ever. Σε καμία σχέση με τι μου, με οτιδήποτε, ούτε με το πρώτο που ήταν καθυστερημένα τα αντικείμενα από λόγω χρόνου και ήρθαν ό,τι να είναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το έψαξα, με ενδιαφέρε πάρα πολύ, φάνηκε αυτά που πήρα τουλάχιστον αρκετά χρήσιμα για εμένα. Σας έχω ξαναπεί, αυτά που αγοράζω τα αγοράζω γιατί θα χρησιμοποιώ εγώ. Αυτό που δεν μ' άρεσε ήταν το τι μου καθόλου, αυτά που πήρα, τα περισσότερα ήταν μέτρια, είχε όμως και χρήσιμα πράγματα, δεν είπα ψέματα. Πάντως θα έκανα λίπα σε αυτό το unboxing, αλλά δεν το μετανιώνω καθόλου, δεν παίρνω πίσω τίποτα από ό,τι είπα και λέει θα βρουν το πτώμα μου σε καμιά χωματερή της Κίνας μετά από αυτό. Να είστε, άμα με χάσετε και με ψάχνετε, προς τα εκεί θα είμαι λογικά. Λοιπόν, έρχονται assassins από το τι μου να με κανονίσουν. Anyway, AliExpress. Αυτό που μου αρέσει από το AliExpress είναι ότι παρόλο που είναι ότι να είναι τις περισσότερες φορές, όσες φορές έχω πάρει, η μόνη απογοήτευσή μου είναι ο χρόνος, κυρίως. Και κανένα δύο πραγματάκια τα οποία η περιγραφή δεν βοηθάει πολύ. Γι' αυτό θα είναι πολύ ψάξιμο και να μην παρασύρεσαι πολύ εύκολα. Λοιπόν, η φάση πάει ως εξής με το συγκεκριμένο. Έβγαλε μια παρόμοια προσθετική όπως εκείνη με τις τριπλέτες, μόνο που τώρα μπορούσες να προσθέτεις πιο πολλά αντικείμενα, δηλαδή μέχρι 10. Οπότε νομίζω αυτά είναι 10 αντικείμενα συνολικά που θα δούμε σήμερα, αν θυμάμαι καλά, τα οποία πάμε να δούμε τι είναι. Έκανα μια καλή επιλογή, θέλω να πιστεύω, πραγματάκια που μου φάνηκαν χρήσιμα. Αλλά ναι, πάμε να τα δούμε για να μην σας ζαλίζω τον έρωτα, πάμε καρφίστα, unboxing. Θα το βάλω πάλι στο πλάι και θα το τραβάω, μου φαίνεται πιο πρακτικό έτσι. Πείτε μου αν θέλετε να ψάξω να βρω κι άλλα. Η αλήθεια είναι, μ' αρέσει πολύ η έρευνα σε αυτά, μ' αρέσει πάρα πολύ το κυνήγι να ψάχνω. Μου ξαναέφερε πραγματικά και λέω, δεν πρέπει να ξόδεψω όλα αυτά, πρέπει να κρατηθώ. Αλλά με επανέφερε τη χαρά του να ψάχνω πράγματα, να βρω κάτι ενδιαφέρον, κάτι χρήσιμο, αυτό του το δίνω. Λοιπόν, και αλήθεια είναι ότι όντως το AliExpress το απολαμβάνω περισσότερο. Μου θύμισε λίγο το eBay στην όλη φάση. Στο τι μου, όχι. Δεν ξαναπαίρνω τίποτα από εκεί. Σας το πω πολύ σπάνια, δεν ξέρω. Αλλά μην λέω και μεγάλες κουβέντες. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ένα καλώδιο. Το οποίο ένα καλώδιο είναι σαν το ένα δαχτυλίδι του Rule Them All. Γενικά έψαξα και βρήκα καλώδια τα οποία είναι 100 W. Έχω έναν θυσμό στα καλώδια Type-C σε Type-C 100 W πλέον. Παίζει να προσπαθώ να πάρω όσα περισσότερα καλώδια που σηκώνουν 100 W. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή παίζει να έχει 3 μέσα. Παίζει, 3 σίγουρα. Λοιπόν, βρήκα κάποιες προσφορές οι οποίες ήταν αρκετά αξιοπρεπείς και με πολύ καλές αξιολογήσεις και καλής ποιότητας βασικά. Το καταλαβαίνεις, εντάξει, ναι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το συγκεκριμένο φαίνεται πάρα πολύ καλής ποιότητας. Είναι brand με νάιλον υφασμά, δεν είναι το υφασμά το πουλερόνι, αυτό είναι νάιλον υφασμά, είναι σχετικά μικρό. Αυτό είναι super high, αυτό το πήρα επίτηδες, 240 W σηκώνει, θεωρητικά σηκώνει 240 W. Το πήρα κυρίως σε περίπτωση, αν πεις το λάπτοπ πάει μέχρι 65, δεν τα κάνεις 240. Ήθελα να έχω ένα Type-C σε Type-C 240 V, ποτέ δεν ξέρεις, αυτό παίζει να είναι μελλοντικά πολύ χρήσιμο. Το φορτιστή 240 δεν έχω, αλλά μπορεί στο μέλλον να αποκτήσω λάπτοπ να χρειάζεται 240. Γενικά χρήσιμο είναι να σηκώνει αρκετά μεγάλο τέτοιο. Προσπαθώ να εξοπλιστώ σε Type-C γενικά, γιατί οι περισσότερες συσκευές που χρησιμοποιώ είναι Type-C και κυρίως αυτό που προσπαθώ εγώ να πάρω είναι αυτό, ήταν μικρό, σε μήκος είναι σχετικά μικρό. Απλά το πήρα γιατί είναι 240 W. Απλά προσπαθώ να πάρω καλώδια με λίγο πιο μεγάλο μήκος, πάνω από 1,5-2 μέτρα, γιατί ειδικά με το λάπτοπ, επειδή φορτίζω το λάπτοπ ή το τάμπλετ και γενικά πάντα κάτι κάνω, θέλω να έχω απόσταση από την πρίζα, γιατί πάντα είμαι σε απόσταση, για να μπορώ να
δουλεύω λίγο πιο άνετα, καταλάβατε. Να μην... Γιατί πάντα ήμουν με το καλώδιο, έφτανε, δεν έφτανε και δεν μπορούσα να το χρησιμοποιώ ταυτόχρονα, ειδικά το κινητό ή το τάμπλετ. Και το λάπτοπ δεν με βόλευε πάρα πολύ. Στο αυτή τη στιγμή έχω ένα δίμετρο στο τέτοιο, αλλά έγινε μια βλακεία στο λάπτοπ και γι' αυτό πήγα και στο τρυπάκι να αρχίσω να ψάχνω, για να έχω καβάτζα. Έπεσε ο φορτιστής και έτσι όπως έπεσε ο φορτιστής το χτύπησε και στράβωσε αυτό και για λίγο δεν φόρτιζε. Το ξανά έκανα λίγο, αλλά καλού κακού τώρα φορτίζει κανονικά, αλλά σε περίπτωση που ξανασυμβεί και μια βλακεία οτιδήποτε δεν ήθελα να ξεμείνω από μακριά, μεγάλα καλώδια, τα έψες, τα έψε. Επόμενο καλώδιο, επόμενο καλώδιο, επόμενο αντικείμενο είναι αυτό εδώ. Γενικά είχα αγοράσει από το πλαίσιο πριν από 10 χρόνια ένα τέτοιο. Τι είναι το ένα τέτοιο, Κώστα, θα μου πεις. Αυτά εδώ είναι κοπίδια. Είναι κοπίδια χειροτεχνιών κυρίως. Και τα πήρα και έχω κι άλλο ένα αντικείμενο μέσα που ταιριάζει. Έχει μέσα μύτες. Ποτέ δεν μπορείς να έχεις πάρα πολλές τέτοιες μύτες γιατί πάντα σκουριάζουν. Επίσης έχουν και τα καπάκια τους, ωραία. Τα πήρα κυρίως. Βάζεις το νησάν νηστέρια, είναι τυπικά κοπίδια τα λες. Λοιπόν. Τα καπάκια τους δεν είναι και ότι καλύτερο έχω δει. Έχω δει και καλύτερα καπάκια που σημαίνει ότι δεν θα μείνουν ποτέ αυτά τα καπάκια εδώ πάνω. Μάλλον θα τα πετάξουμε ή θα χάθουν κατά λάθος. Τέλος πάντων, πολύ φθηνά ήταν. 1 ευρώ, 90 λεπτά. Δεν είναι τίποτα τρελό σε ποιότητα. Ψευτοαλουμίνιο είναι. Αλλά επειδή πάντα θέλω να έχω, να έχω καβάτσα σε αυτά, έχω δύο τα οποία τα έχω από το 2010, 11, 12, 13. Από τότε που άνοιξα το κανάλι βασικά. Το συγκεκριμένο και τα έχω χρησιμοποιήσει και σε πάρα πολλά unboxing. Γενικά μου έχουν φανεί πάρα πολύ χρήσιμα. Οπότε ναι, ήθελα να τα βάλω στα εργαλεία τα συγκεκριμένα. Τα άλλα τα έχω στο γραφείο. Ήθελα να βάλω και στην εργαλειοθήκη μου μέσα να υπάρχουν. Πάντα είναι κάτι το οποίο πραγματικά πιστέψτε με θα το χρησιμοποιήσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να με χρησιμοποιηθεί. Μου έχει πολλές φορές με έχει σώσει. Στο επόμενο τέτοιο, αυτό εδώ. Ταινία διπλής όψης. Εν τω μεταξύ, μοιάζει πάρα πολύ με αυτήν που είχα πάρει στο προηγούμενο βίντεο από το τίμου, αλλά πιο μεγάλη. Λοιπόν, ας κάνω ένα review όμως και σε αυτήν, για να είμαι σίγουρος ότι είναι καλή. Γιατί ξαναλέω, αυτές είναι λίγο χι τορμής. Ναι, αυτό είναι... εντάξει. Είναι καλή. Νομίζω είναι ένα τσικ καλύτερη από αυτήν από το team τουλάχιστον. Να πεις η άλλη ήταν πιο μικρή. Κυρίως ένα σκοπό εξυπηρετούν τα συγκεκριμένα, το cable management μου και πώς θα κολλάω πολύ μπριζά ή πράγματα στον τοίχο ή... Ήθελα διάφανη, σας ξαναλέω, το έχω πει και σε άλλο τέτοιο βίντεο, η green είναι πιο μπόμπα, το βάλεις δεν ξεκολλάει ποτέ. Δηλαδή 200 χρόνια περάσουν εκεί ήταν κολλημένο. Έχω πολύ μπριζά τα οποία έσπασα γραφείο για να τα ξεκολλήσω. Αλλά αυτό ήθελα να είναι διάφανο. Σε περίπτωση που θέλω να κολλήσω κάτι σε κανέναν τοίχο ή οτιδήποτε, τουλάχιστον να το κρατήσουν εκεί. Χρήσιμο. Για μένα είναι χρήσιμο αυτό. Πάμε τώρα στο επόμενο. Παίζει να είναι 10 μέτρα παρακόρτ. Κώστα, γιατί πήρες 10 μέτρα παρακόρτ, θα πας για κατασκήνωση, θα πας για κάμπινγκ? Όχι. Το παρακόρτ γενικά είναι ένα κορδόνι το οποίο το χρησιμοποιούν για κάμπινγκ ή για διάφορες επιχειρήσεις, το οποίο εκτός ότι είναι πάρα πολύ ανθεκτικό, έχει μέσα μου το ανοίξεις και ίνες, οι οποίες μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις αν πας για κάμπινγκ, δηλαδή το ανοίγεις και ξεβλύζεις σαν μπανάνα, χρησιμοποιείς το εξωτερικό και έχει μέσα ίνες, σαν μισήνες, σαν, ναι, τυπικά νάιλον ίνες είναι, οι οποίες χρησιμοποιείς σαν εξτρά κορδόνια. Είναι πολύ χρήσιμο. Απλά εγώ το πήρα γιατί, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί θέλω να κάνω μια κατασκευή με το συγκεκριμένο. Και κατά δεύτερο, γιατί θα ήθελα να δοκιμάσω εάν είναι καλό να χρησιμοποιήσω τέτοιο για σκηνή απλώματος. Επειδή είναι πολύ ανθεκτικό το συγκεκριμένο και σηκώνει και πολύ βάρος και δεν έχει μεγάλο τέτοιο. Έχω ένα θέμα με τα σκηνιά. Μετά από ένα χρόνο max ξεφτίζουν από τον ήλιο. Μπορεί και αυτό να πάθει το ίδιο, δεν θα πω ψέματα. Απλά επειδή ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλη αντοχή, πήρα ένα τέτοιο να το δοκιμάσω και για να κάνω και την κατασκευή που θέλω. Γιατί για αυτή η κατασκευή που θέλω χρειάζεται αρκετό τέτοιο καλώδιο. Σκηνή βασικά.
Πάντα χρειάζεται. Γενικά καλό είναι και πολλές φορές χρειάστηκα σκηνάκια. Δεν είχα. Αυτό είναι ένα τσίκ παραπάνω και ήταν πολύ φθηνό. 2 ευρώ το πήρα. Τώρα 2 ευρώ για 10 μέτρα τέτοιο. Πιστέψτε με, αν είστε σαν και εμένα, το χρειάζεται. Συμφωνεί και το τηλέφωνο που δονείται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Βάζεως. Γενικά το πήρα γιατί είναι πιο φθηνό. Πέρα σας είπα την ιστορία μου με τα Type-C. Αλλά το πήρα γιατί είναι πιο φθηνό από εδώ από Ελλάδα. 100 βατ, 2 μέτρα αν δεν κάνω λάθος. Αλήθεια ξενέρωσα γιατί σε αυτές τις προσφορές δεν βάζουν τα μεγάλα τα 3 μέτρα. Επειδή είναι πιο ακριβά, βάζουν μέχρι 2 μέτρα, 1,5. Και βρήκα αυτό το Bazios. Αγόρασα Bazios καλώδιο 17 ευρώ. Ακριβώς το ίδιο από εδώ Ελλάδα. Και αυτό το πήρα 4,5 ευρώ από εκεί. Και είναι και branded, δεν είναι ηλίο. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα το δείτε, είναι πάρα πολύ όμορφο καλώδιο. Δηλαδή, ένα καλώδιο, αυτό είναι ύφασμα. Δηλαδή, 2 μέτρα, πολύ καλή ποιότητα. Η Bazios είναι αξιοπρεπή εταιρεία. Από τότε, Ugreen και Bazios χρησιμοποιώ. Από τότε που Ugreen εκτοξεύτηκε στο Θεό και την είδα Apple, έχω περάσει στα Bazios, τα οποία είναι ποιότητα, όχι βλακίε. Δηλαδή, και είναι πανέμορφο. Δηλαδή, αυτό πραγματικά και είναι και 2 μέτρα. 2 μέτρα καλώδιο πάντα χρειάζεται. Δηλαδή, καλό είναι. Είστε στον καναπέ. Η μπρίζα είναι 1,5 μέτρο μακριά από εσάς. Το βάζεις και έχει και μισό μέτρο να το φέρεις μέχρι το ύψος των ματιών σου να δεις κάτι. Δηλαδή, δεν είσαι. Οπ, κάτι δεν το φτάνω. Γενικά, αν μπορείτε να παιδίσετε σε καλά καλώδια. Καλά, δεν θέλει και πολλά λεφτά. Αλλά σε καλά καλώδια που να σηκώνουν ρεύμα. Τώρα αυτό είναι 100 βατ. Αυτή τη στιγμή ικανοποιεί όλες τις ανάγκες μου όπως και τα άλλα. Και μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και σε μελλοντικά setup τα οποία θα χρειαστούν παραπάνω ρεύμα ίσως. Δηλαδή, ο πιο μεγάλος φορτιστής που έχω αυτή τη στιγμή είναι τα 65 βατ που είχα πάρει τις Bazios επίσης που είχε και καλώδιο μέσα. Λοιπόν, δεν έχω μεγαλύτερο φορτιστή αυτή τη στιγμή. Αλλά σε λίγο καιρό μπορεί να έχω. Χρήσιμο είναι. Μην ψάχνω να αγοράζω πάλι καλώδια. Λοιπόν, σας έχω δείξει το πληκτρολόγιο που έχω το Horus της Red Dragon. Επειδή γενικά οι διακόπτες δεν είναι και το καλύτερο σημείο των πληκτρολογίων, όλων αυτών των χαλάνε. Και επειδή ήθελα να είμαι έτοιμος και καβατζωμένος, πήρα αυτή είναι 30. Πες να είναι 30 διακόπτες ή 30 ή 50, δεν θυμάμαι. Δεν λέει πάνω νούμερο. Δεν θυμάμαι. Η αλήθεια είναι 100 δεν είναι σίγουρο γιατί έχω πάρει και 100 ακόμη. Λοιπόν, είναι διακόπτες για το πληκτρολόγιο, το ξεκουμπώνεις, το κουμπώνεις και δουλεύει. Οπότε θέλω να εξασφαλίσω ότι σε περίπτωση, γιατί αυτά έτσι γίνονται, γίνεται μια βλακεία, τελειώνουν τα αποθέματα και μετά δεν ξαναβγαίνει τίποτα και κλαις. Οπότε ήθελα να ξέρω ότι επειδή μου άρεσε πάρα πολύ το πληκτρολόγιο και το αγαπάω, πραγματικά το αγαπάω, θα να έχω red switches και θα παραγγείλω σε επόμενη παραγγελία και black switches γιατί θέλω να βάλω στο space bar, στο address, στα καλά μεγάλα κουμπιά που πατάω λίγο πιο τέτοιο, να βάλω μαύρους διακόπτες, ειδικά στο space bar για να μην είναι τόσο εύκολο να το πατήσω γενικά. Εύκολο γενικά, στο παιχνίδι να έχει διαφορετική απόκριση. 6 ευρώ. 50 διακόπτες, που στην τελική 50 κουμπιά θα τα χαλάσω σε 10 χρόνια από τώρα. Μην σας πω και το πληκτρολόγιο θα το λιώσω σε τόσα χρόνια. Αλλά πάντα ήθελα να έχω καβάντζα, χρήσιμο είναι. Γενικά αν πάρετε hot swap που βγάζεις τους διακόπτες από μέσα, επενδύστε και σε μερικούς διακόπτες να έχετε καβάντζα. Πιστέψτε με, είναι ότι καλύτερο. Επόμενο, πάλι καλώδιο. Μεταξύ, πήρε πολλά τα λόδια τελικά. Επίσης πάρα πολύ όμορφο καλώδιο. Το συγκεκριμένο, τι μάρκα είναι. Δεν θυμάμαι τι μάρκα είναι. Παίζει να είναι το πιο φθηνό από όλα. Και αυτό το πήρα γιατί είναι 2 μέτρα. Αυτό παίζει να είναι όντως μέχρι 65 βατ. Το συγκεκριμένο. Παίζει να είναι το πιο μικρό από όλα. Αλλά είναι. Το καλώδιο του είναι τεράστιο σχετικά. Δηλαδή έχει το πάχος των καλωδίων που σηκώνουν μέχρι 5 αμπέρ. Που σημαίνει 5 αμπέρ 20 βατ. 20 βολτ. Βασικά 5 αμπέρ 20 βολτ 100 βατ. Ναι, πάει ένταση επιτάση. Λοιπόν. Ωραίο, ωραίο. Και είναι ωραίο καλώδιο. Μ' αρέσει αυτό.
Να μπει πώ θα υπάρχει κάτι που δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν το διάλεξα εγώ, αλλά προφανώ και μ' αρέσει. Και είμαστε τώρα εδώ. Αυτό τι είναι. ...150 pieces. Α, ναι, οκ. Okay. Γιατί το βρήκα και λέω πώς θα πάρε. Πάρε τώρα. Αυτά τα site, κινέζικα, eBay, ιστορίες, το έχετε καταλάβει εδώ και χρόνια που σας το λέω. Για ένα λόγο αξίζουν, για τα φθηνά ανταλλακτικά. Το eBay γι' αυτό έγινε καλό και γνωστό, ειδικά στα δικά μου τα χρόνια. Και γιατί γι' αυτό έπαιρνα πράγματα από εκεί συνέχεια. Γιατί μπορείς να βρεις πάρα πολύ φθηνά ανταλλακτικά. Σκεφτείτε ότι με το ένα εκατοστό του κόστου πολλές φορές έπαιρνες πράγματα που από εδώ κάνουν μια περιουσία. Ειδικά Ελλάδα, ειδικά εκείνα τα πέτρινα χρόνια του Capital Control. Τι ωραίες εποχές. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος, ας μην λέω βλακίες γιατί... Λοιπόν... Με στήριο, το 100 μαχαίρια για τα νηστεράκια αυτά. Πιστέψτε με, αν ένα πράγμα χαλάει σχετικά γρήγορα, επίσης είναι λαδωμένα, τα περισσότερα έρχονται με λάδι, να ξέρετε, ώστε να μην χαλάνε και σκουριάζουν. Γι' αυτό και στην αρχή μην βάζετε σε φαγητό τέτοια πράγματα. Δηλαδή έχει λάδι πάνω. Λάδι, όχι λάδι, ελαιόλαδο. Λάδι ορυκτέλιο, ρε παιδί μου, από μηχανή. Οπότε αυτά εδώ, με 100 τέτοια, παίζει για τα επόμενα 100 χρόνια να μην αλλάξω ποτέ. Δηλαδή, σκεφτείτε από το 2013-12, πότε έχω τα άλλα που τα πήρα τότε. 10 χρόνια περίπου παίζει να τα έχω. Έχω ακόμα τις μύτες τις αρχικές, δηλαδή 10 μύτες είχε. Έχω χαλάσει τις 6. Έχουν μείνει άλλες 4. Και τα εγγόνια μου θα το κληρονομήσουν αυτό, αν κάνω ποτέ. Θα τους πω, παιδιά, τι σας άφησε ο παππούς Κώστας? Τα μαχαίρια του και τις μύτες για τα μαχαίρια του. Χρήσιμο. Και λέει αυτά θα τα κάνουμε αν έχουμε τέτοιο. Μια φορά το λέω για πλάκα. Άμα έχουμε post-apocalyptic world, γίνει το τρίτος παγκόσμιος, θα τα φτιάξουμε μύτες για τόξα. Μια χαρά. 100 τοξάκι, 100 βέλη. Γεια σας. Για τόξα, για βέλη. Αλλά πρέπει πλάκα. Είναι πολύ χρήσιμο. Ειδικά επίσης τώρα μεταξύ μας. Θέλω να ασχοληθώ λίγο και με το wood carving. Να αρχίσω να χαράσω. Το έχω. Τι λέω το έχω. Γενικά ασχολούμαι πιο παλιά στο παρελθόν. Αλλά δεν είχα τόσα πολλά ούτε εργαλεία και ούτε πρόσβαση σε πολλά πράγματα. Και θέλω λίγο να αρχίσω να λίγο πιο εντατικά, να το πάρω σαν χόμπι λίγο πιο ζεστά. Μ' αρέσει γιατί πάντα σχεδιάζω και μετά κάθομαι και ταξίνω. Και έβλεπα κάτι βίντεο τώρα από ξυλογλυπτική και από αυτά και έχω ξετρελαθεί. Μου ξαναξύπνησε το πάθος. Και χρήσιμα θα μπεις με αυτά. Με αυτά βάζει μέχρι ένα σημείο. Γι' αυτό με το καλό αν βρω τέτοια θα πάρω κι άλλα σιγά σιγά. Αλλά ειλικρινά. Με αυτά δεν κάνεις ποτέ λάθος. Δεν πας ποτέ λάθος με αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχει μέσα. Κάτι το οποίο αμφέβαλα. Δεν ήμουν σίγουρος. Αλλά με έκανε ένα πράγμα. Επειδή θα μετακομίσω. Και σκεφτόμουν ότι παίζει να είναι και χρήσιμο τελικά. 100 χάλκινα, τέλος πάντων. Τι είναι αυτά, μεταλλικά έστω. Αλλά έχουν αυτό το χρώμα του χαλκού που μου αρέσει. Γατζάκια. Τα οποία δεν ξέρω τα βλέπετε, φαίνεται, ε. Ναι, με μία βίδα είναι εδώ πέρα, τάκ το παίρνεις, το βιδώνεις, και το μεταξύ έχει και τις βίδες μέσα. Δηλαδή στο δίνουν και με τις βίδες, 100 τέτοια είναι, τα οποία μπορείς να τα βάλεις στο ντουλάπι της κουζίνας από μέσα, να το βιδώσεις για να κρεμάσεις μια σακούλα με σκουπίδια. Μπορείς να το βάλεις στην ντουλάπα σου, κυρίως, για να κρεμάσεις, ξέρω εγώ, κάτι. Ελαφρύ, όχι παρά, γιατί θα σπάσει, δεν είναι κάτι. Σπάνε εύκολα. Παίζει και να σπάνε είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να το σπάσω με τα χέρια. Οπότε πέρασε το τεστ της δικής μου δύναμης και αντοχής. Μικρά γατζάκια πάντα είναι χρήσιμα αυτά. Τώρα μεταξύ μας να βάλεις τις πετέλετες σου στην κουζίνα. Αν έχεις εξοπλισμό όπως εγώ για παράδειγμα, συνήθως κρεμάω πράγματα. Δηλαδή ρε παιδί μου, τα έχω και τα κρεμάω σε διάφορα επίπλα στο πλάι, σε τέτοια. Οπότε. Πάντα είναι χρήσιμο και τα βρήκα και λέω είναι πολύ φθηνά, 3 κάτι ευρώ, 3 ευρώ τα δίναν όλα αυτά και το τσίμπησα, μου άρεσε πάρα πολύ και λέω φέρτο, είναι, θα μπει στην εργαλειοθήκη μέσα και όποτε χρειάζομαι, σας είπα τώρα το καλοκαίρι σκοπεύω να μετακομίσω, οπότε στο καινούριο σπίτι σίγουρα θα τα χρειαστώ και επειδή έχει πάρα πολλές ντουλάπες από όσο ξέρω θα φανούν χρήσιμο.
Πάντα τέτοιες βλακίες τώρα. Σε εσάς μπορεί να τα κοροϊδεύετε. Αλλά πιστέψτε με, αξίζει χρυσό αυτό το πράγμα. Εδώ, γιατί στην Ελλάδα, αν θες να πας να αγοράσεις κάτι τέτοιο, θα το χρυσοπληρώσεις. Τα έχεις μια άκρη και κάποια στιγμή ό,τι θα χρειαστούν. Ειδικά άμα είσαι handyman, όπως είμαι εγώ σε φάση και πάντα πιάνω τα χέρια μου και φτιάχνω κατασκευές, οτιδήποτε, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Α, εδώ είμαστε. Λοιπόν, δείτε τώρα. Σας είχα δείξει, έχω κάνει βίντεο από εδώ. Είχα πάρει τις μπάζιους, τα ποδαράκια, τα οποία ποδαράκια ήταν για να αυτά τα κολλάς κάτω από το λάπτοπ. Βέβαια, τις μπάζιους ήταν πολύ καλύτερα μεταξύ μας. Αν θέλετε να σας πω την τέτοια, έτσι όπως το βλέπω, ποιοτικά τις μπάζιους είναι top. Απλά δεν μπορούσα να τα ξαναβρω και είναι σχετικά ακριβούτσικα. Έχουν, άμα τα βρείτε, θα έχουν κανένα 10 ευρώ, 7 ευρώ. Το ότι ταξίζουν, ειδικά σηκώνει το λάπτοπ. Με ένα μπιχλί στα χέρια, ούτε βάσεις πλέον από κάτω, ούτε τίποτα. Απλά σηκώνονται, είναι ό,τι καλύτερο. Και έχουν και δύο θέσεις για να σηκωθούν ή να κατεβούν. Αυτά είναι. Κάνουν. Εντάξει, θα πεις διπλή ανασήκωση, δεν το είχα δει. Έχει και λαστιχάκι για να πιάσει, άρα το έχει κλειστό και στέκεται με το λαστιχάκι. Ή το σηκώνεις πιο ψηλά. Εντάξει. Απλά τις μπάσεις ήταν πολύ καλύτερα. Μεταξύ μας, αν θέλετε την ταπική μου άποψη, πάρτε τις μπάσεις για κάτι καλό για λάπτοπ. Εγώ όμως αυτά δεν τα πήρα για λάπτοπ. Αυτά τα βρήκα φθηνά, είχαν 3 ευρώ τα δύο. Γιατί έχει διάφορες τιμές, αυτά ανεβοκατεβαίνουν συνέχεια και διάφορα μοντέλα. Εγώ πήρα αυτά κυρίως για ένα λόγο. Επειδή μάλλον θα χρειαστεί κάποια στιγμή να πάρω τη γραφίδα τη μεγάλη που είχα κάνει unboxing πριν από καιρό, αυτή τη μαύρη τη γραφίδα για να δουλέψω. Αυτές έχουν ένα πρόβλημα για μένα. Είναι πολύ χαμηλά. Και συνήθως τις βάζω και κουμπάει να είναι πάνω στο λάπτοπ. Για να έχει υπογωνία, γιατί εγώ δεν μπορώ να γράφω flat. Θέλω να είναι υπογωνία λίγο, να έχει κλείσει η γραφίδα. Και σκεφτόμουν ότι θα το κολλήσω από κάτω και απλά θα το σηκώνω λίγο πιο ψηλά υπογωνία. Το οποίο για εμένα αυτό το πράγμα είναι τερμοκολλικό. Δηλαδή, όταν είναι υπογωνία και σηκωθεί ρε παιδί μου, μου είναι πάρα πολύ εύκολο να γράψω πιο εύκολα. Οπότε, ναι, το πήρα κυρίως για αυτό το λόγο. Για να τα βάλω στη γραφίδα μου από κάτω, την καινούρια. Και. Επειδή είναι και μεγάλη γενικά και μπαλατζάρει λίγο και να είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε υπάρχει, αυτό έχει βρει το ρόλο του. 3 κάτι ευρώ, 3 κάτι, το συνιστώ, καλό είναι. Απλά σας ξαναλέω δική μου προσωπική άποψη, αν δεν έχετε κάτι ασήμαντο, μην το πάρετε αυτό για λάπτοπ, γιατί η ποιότητα του δεν είναι τόσο καλή. Για μια γραφίδα είναι πολύ κομπλέ. Της βαζέως εκείνο που σας είχα δείξει, θα παιχθεί κάπου εδώ, θα πεταχτεί λογικά το βίντεο, πάρτε το χθες, όχι σήμερα, χθες. Υπάρχουν άλλα πράγματα. Αχα, και κάπως έτσι, άλλο ένα unboxing και έφτασε στο τέλος του. Ελπίζω να τα απολαύσατε όσο και εγώ αυτό, είναι πραγματικά τα οποία τα ήθελα, τα χρειαζόμουν τα περισσότερα από αυτά. Οπότε, ναι. Όλα θα πιάσουν το από, δεν πάει τίποτα χαμένο. Για μένα τουλάχιστον δεν πάει τίποτα χαμένο. Να έχετε μια όμορφη μέρα, σας εύχομαι, να περάσετε καλά. Τα συγκεκριμένα, αν βρω link θα σας τα βάλω από κάτω, τα έχω αποθηκευμένα. Απλά μερικές φορές τι γίνεται σε αυτά, επειδή τα έχω και στο wishlist μου. Αν αποφασίσουν ότι δεν στέλνουν Ελλάδα, σταματάνε οι τυπάδες και εξαφανίζεται. Αλλά πάντα υπάρχουν αντικατάστατα, δηλαδή θα βρεις κάτι υποκατάστατο, ναι. Θα βρεις κάτι να το αντικαταστήσεις. Εντάξει, δουλεύει. Τέλος πάντων, στο διατάφτα, ελπίζω να σας άρεσε. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο της σειράς των βίντεο αυτών. Ελπίζω να σας άρεσε πραγματικά. Πείτε μου αν θέλετε να αρχίσω να ψάχνω λίγο. Εντάξει, περίμενα να έχω και κανένα ψηλό στην άκρη λίγο, γιατί αυτά είναι 20 βόρα γενικά. Αλλά όχι τόσο πολύ όσο το eBay. Η αλήθεια είναι στο eBay, επειδή παίρνα πολύ περισσότερη ποσότητα, φεύγανε πιο γρήγορα τα λεφτά. Τέλος πάντων, αν σας άρεσε, πείτε μου. Γιατί μου ξανάφερε λίγο τη χαρά του αυτού του unboxing. Τα φτιάχνω και να τα μοιράζομαι μαζί σας. Και θα χαίρομαι κι εγώ, γιατί περιμένω, ξέρεις, μετά από τόσο καιρό, γιατί αργούνε αρκετά. Κάποια από αυτά. Ξεχνάω και τι είναι, οπότε ξέρεις, είναι αυτή η χαρά. Ρε φίλε, γι' αυτό το κάνω. Για αυτό το λόγο μου αρέσαν αυτά τα unboxing. Γιατί, όπως έλεγα πάντα, σου ξαναφέρνουν την εμπειρία των Χριστουγέννων χωρίς να είναι Χριστούγεννα. Τέλος πάντων,
να έχετε μια όμορφη μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο που διαθέτετε για μένα και για την παρέα σας και για όλα. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα. Να περνάτε καλά, παιδιά. Γεια σας. Καλή συνέχεια.